Είναι στο εξώφυλλό μας το Hello. Είναι αποκλειστικό. Είναι αποκλειστικό και είναι μετά από ένα πολύ. Και μας το κρύβουν. Άρα πάνε και κάνει ρεπορτάζ για το Hello. Δεν είναι. Μιλάμε για ένα χωρισμό. Μιλάμε για ένα χωρισμό. Μιλάμε για τον Νίκο Καρβέλα και την Αννίτα Πάνια. Λοιπόν, είναι γραμμένο καταρχήν με πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό, γιατί εδώ υπάρχει ένα παιδί, ο Ανδρέας. Δεν είναι μαζί πια, εκτός αν περνάνε μια πολύ μεγάλη κρίση στο γάμο τους. Μπορεί. Και φυσικά, από ό,τι έχουμε μάθει, όλοι τους οι φίλοι και οι στενοί τους συγγενείς εύχονται να είναι κάτι περαστικό και παραδικό. Απλά κοίτα, αυτό... Να πω κάτι όμως, ναι, με όλο το σεβασμό, επειδή υπάρχει παιδί και πρέπει με πολύ ευαισθησία. Το τι είναι καλό για ένα ζευγάρι, δηλαδή μπορεί να είναι καλύτερα δύο άνθρωποι να χωρίσουν και για τα παιδιά ακόμα, ή μπορεί να είναι μαζί. Σεβαστό. Επίσης, το είπα και χθες, ότι ένας χωρισμός δεν γίνεται, λέμε, τάκ, χωρίζουμε και ξαφνικά. Προφανώς. Υπάρχει μια διαδικασία. Το ψάχνεις, μένεις λίγο χωριστά, το ξαναβρίσκεις. Δηλαδή δεν είναι ότι. Τελειώνει αμέσως. Τελειώνει, δηλαδή είναι on-off. Είπες τη μαγική ατάκα, να είναι λίγο χωριστά. Λοιπόν, αυτή την περίοδο και μετά από εκτενές ρεπορτάζ, όπως σας είπα, γιατί υπήρξε και πάρα πολύ μεγάλος κόπος μέχρι να γραφτεί. Ο Νίκος Καρβέλας φιλοξενείται στην Άννα Βίσση αυτή την εποχή. Δεν μένει κάτω από την ίδια στέγη με την Αννίτα Πάνια. Επίσης, αυτοί που τη συναντάνε από κοντά έχουν διαπιστώσει ότι τις τελευταίες μέρες, αν και η ίδια δεν θέλει να μιλάει γι' αυτό. Κοίτα, την είχε βρει η Σάσα πριν από 2 εβδομάδες και το είχε διαψεύσει, αν θυμάστε καλά. Είχε γραφτεί, δεν ρώτησε η Σάσα. Είχε γραφτεί, ναι. Είχε γραφτεί, τι είχε γίνει. Όταν είχε πάει στην εκπομπή. Ναι, την είχε συναντήσει όταν είχε πάει στην εκπομπή. Είχε γραφτεί ότι έχουν πρόβλημα σχέση. Θεοί, και εμεί τότε είχαμε φωτογραφίες. Είχαν γραφτεί ότι χώρισαν, μετά είχε φωτογραφίες ο Καβατζίκης που είχαν βαφτίσει. Ήταν οι φωτογραφίες που βάφτισαν το παιδάκι στην Καλαμάτα. Δεν τελειώνει μια σχέση. Ακριβώς. Υπάρχει μια διαδικασία που τελειώνει. Αυτή την περίοδο είναι πολύ δίπλα του μια κοπέλα με την οποία είχε σχέση στο παρελθόν ο Νίκος Καρβέλας και διατηρούν πολύ καλή ζεστή φιλική σχέση. Είναι ένα γνωστοπούλη. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικός άνθρωπος, όχι ερωτικά. Μην παρεξηγηθώ. Στη ζωή του Καρβέλα η Άννα Βίσση. Κάναμε πολύ παρέα και μετά που χώρισε από τη Βίσση. Βεβαίως είναι. Και που χώρισε και την ίδια. Συνέχεια να δίπλα του. Είναι κολλητή του δηλαδή. Και στις δουλειές και στις καμπάνες έπαιζε πέρα. Είχε ακουστεί και παλιά ότι τα είχαν μια περίοδο. Τα είχαν καλή σχέση. Από ό,τι έχουμε καταλάβει η σχέση. Είναι μεγαλύτερο τη Βίσση, έχει περισσότερα δωμάτια, ρε Ηλιάκη. Διατηρούνται σε ένα φιλικό επίπεδο ούτως ή άλλως. Και είτε και με τη Δύση, όλοι μαζί, κάνανε παρέα. Δηλαδή είναι αυτή η στιγμή. Θυμόσαστε με τι λόγια μιλούσε πάντα η Άννα για την Αννίτα, και για το χιούμορ της και την προσωπικότητά της. Πρόσφατα, η Άννα δεν τραγουδάει το τραγούδι της εκπομπής της. Το παρόλι, ναι. Τώρα η Βύση έχει. Η Βύση έχει μεγάλο σπίτι, η Βύση και το φιλοξενεί. Ναι, αλλά τι σχέση έχει με το χωρισμό. Μένει σπίτι. Είναι η γυναίκα της ζωής του κι αυτή. Απλά ρε παιδί μου, υπήρχε μια σχέση ζωής. Αυτή τη στιγμή τον φιλοξενεί. Δεν έχουν πάει. Συγγνώμη, δεν έχουν παιδί με τη Βύση. Βεβαίως, παιδιά. Σοφία, καλέ. Έχουν γίνει και παππούδες. Σοφία Καρβέλα. Αλλά θα τρελάνει. Δεν τρελάναμε, μάλλον. Λοιπόν, απλά το θέμα που το αναφέρουμε και εδώ στο ρεπορτάζ είναι ότι καμιά φορά πώς γυρνάει η ζωή, πώς έρχονται ρε παιδί μου τη μοίρα στα γυρίσματα όταν είχαν παντρευτεί. Θυμόσαστε εκείνο τον περιβόητο γάμο που φορούσε κόκκινο νηφικό η Αννίτα. Τότε λοιπόν όταν τη αφιέρωσε, όταν τη μίλησε από το μικρόφωνο, τη είχε πει Αννίτα, σ' αγαπώ, Αννίτα, σε λατρεύω, είσαι η γυναίκα τη ζωή μου. Όταν φεύγει από το σπίτι δεν μπορώ να κοιμηθώ. Και τώρα είναι ο Νίκος που δεν είναι στο ίδιο σπίτι. Μήπως πάει και αυτή στη Βύση το βράδυ. Όχι. Όλοι μαζί. Είναι στο σπίτι τους. Μήπως πάει και αυτή στη Βύση το βράδυ, γιατί μπορεί να κοιμηθεί. Και εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε ο Γιώργος, να γίνει ότι είναι καλύτερο για το ζευγάρι, παιδιά. Βέβαια. Ναι, λοιπόν. Τώρα είπαμε ότι είναι καλύτερο για το.